Ήταν καλός. Έκανε βρώμικη δουλειά μπροστά. Ο Άκον, φίλε. Έκανε πολύ βρώμικη δουλειά. Ούτε μια μονομαχία έχασε ο Ίγκασον. Τα πήρε όλα, καθάρισε. Το Ίγκασον ήταν. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαιρετούμε τον Γιάννη το Μαλάτο. Τι κάνετε? Καλησπέρα πολύ Γιάννη, καλά. Καλησπέρα γόρι μου, καλησπέρα. Εδώ μετά από 15 μέρες σε ξανακαλωσορίζουμε εδώ στην εκπομπή. Με χαρά σε υποδεχόμαστε και πάλι. Λοιπόν. Να είστε καλά. Πώς βλέπεις τα πράγματα Γιάννη, 10 η βαθμή διαφορά. Οι Παοξίδες πανηγυρίζουν, είναι στις 8 καλύτερες ομάδες του Conference League. Λένε εμείς είμαστε Ευρώπη, η μοναδική ομάδα στην Ευρώπη, κάτι δεν ξέρω ερώτηση, και τα λοιπά. Κάτι ερώτηση, άνθρωπος. Τι? Τι είναι αυτό? Ποιο? Αυτό που θα πεις του χρόνου. Άσε ρε κακομύρι, πάλι θες να τα ακούσεις. Γιατί εκεί θα πεις του χρόνου. Το τραβάει ο οργανισμός σου. Εκεί θα πεις του χρόνου, πρέπει να το συνειδείς από τώρα, το βλέπεις. Τι να βλέπω ρε κακομύριδες. Ρε κακομύριδες, όταν εγώ κέρδιζα τη Γιουβέντους μέσα στην Ιταλία, κλαίγατε από τη στεναχώρια. 7 γκολ έφαγες στην Ιταλία, ρε. Μην μιλάς αυτό, το όνομα μην το ξανάπεις. 7 γκολ έφαγες. Από τη στεναχώρια σας κλαίγατε το 2015. Εντάξει. Τώρα λοιπόν, κλαίτε εσείς, δεν πειράζει. Τι, για ποιο πράγμα να κλαίμε, ρε. Ε, που είναι μόνο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, εσείς κάθεστε. Σούπα, ρε, που είσαστε εκεί πέρα με τα χωριά, να πούμε, χωρία, που Ρώμα το κάνανε. Το κάνανε για να έχουν στοίχημα να παίζουν τα κορόιδα. Τι μας λες τώρα. Κάτσε ρε φίλε, εκτός από αυτή την νορβηγική ομάδα, όλες οι άλλες ομάδες παίξαν Champions League. Ναι, πότε. Η Ρώμα είναι, η Φέγενορτ είναι, η Αϊτχόβεν είναι. Ναι, τι αλλά η Ρώμα είχε βγει πέμπτη, έκτη στην πέμπτη Ιταλία. Τι πέμπτη τώρα, φίλε. Η Μαρσέιγ είναι, δεύτερη είναι. Η Μαρσέιγ την περάσαμε εμείς πέρυσι. Και εμείς θα την περάσουμε τώρα. Ναι, πρόσεχε. Γιατί περίμενε. Περιμένω. Εδώ κινδύνευες να φας 6 γκολ από τη Γάντι, ρε. Πότε έγινε αυτό, την κέρδισα. Την κέρδισες, αλλά πόσα χάσανε. Ας τα χάσανε, πόσα μετρήσανε. Ας τα χάσανε, έτσι έχεις μάθει εσύ. Πόσα μετρήσανε, κοίτα ρε φίλε. Άκου, εσείς οι Παοξίδες σας είσαι σαν τους κομμουνιστές που ψάχνουν σύμβολα και ήρωες. Λοιπόν, είσαστε μια μικρή ομάδα, σας το έχω πει. Στα 96 χρόνια της ιστορίας σας έχετε 3 πρωταθλήματα και καμώνεστε. Μια, 3 πρωταθλήματα, 10 του καθένα κάνει. 3 πρωταθλήματα. Μια χαρά είναι. Το ένα γιατί όλα τίμια. Θεσσαλονίκη. Μη μιλάς ρε όταν λέω εγώ. Όλα τίμια είναι. Ναι, ναι, ενώ τα δικά μας δεν είναι. Τα δικά στα μισά κλεμμένα είναι. Ποια κλεμμένα ρε, από ποιον που ήσουν 8ος και 7ος και ήρθε ο πιστολέρο. Πότε θα αναρρώεις τώρα, που... πες μας, δεν σ' ακούω καλά, πότε θα αναρρώεις. Αυτά που δίνει ο πιστολέρο και κάνετε τη δουλειά σας, είδε σήμερα τα Γιάννενα, καμικάζια. Όχι να κάτσουν να χάσουν, να σας το δώσουνε. Όχι με εσάς. Όχι να κάτσουν να χάσουνε, έτσι μάθατε. Να κάθουν τη Γιάννα να χάνουνε. Με εσάς πως φάγανε 4. Να κάθετε, γιατί αφού καλύτερη ομάδα είναι ο ΠΑΟΚ. Ποια καλύτερη ομάδα είσαι, ρε. Τώρα θα πάτε και εσείς 4, μη στεναχωριέσαι. Πίσω είσαι 10-12 βαθμούς. Ναι, ναι. Καλά θα δεις. Ναι, ναι. Τώρα την άλλη εβδομάδα θα δεις, την πιο άλλη. Ρε, είσαστε μπούφι. Εκτός των άλλων δηλαδή που είσαι στο Μαδούλα, είσαστε και μπούφι. Δεν καταλαβαίνετε ούτε τα νούμερα. Το σανό το τρως και εσύ πάλι, βλέπω, εντάξει. Ποιο σανό τρώω, εγώ δεν τρώω σανό. Λοιπόν, εγώ τα η Αταλάντα μεγάλη είναι... καλύτερη ομάδα ή η Μαρσέη. Αυτό πήγα να πω. Από εδώ το πήρες. Ερώτημα. Μαρσέη ή Αταλάντα. Φυσικά η Αταλάντα. Έλα, ο άνθρωπος μυρωδιάζει να δεν ξέρει. Όχι ρε, είμαι, αμαρσέ έγινε 3 κλάσεις πάνω. Ρε, αμαρσέ τρελάνεις τώρα. Έχει 100 εκατομμύρια παραπάνω budget πάντως. Γέλα, ρε, τώρα. Δουλεύεις, αδερφή. Ρε, εσείς, η Αταλάντα είναι τρίτη ή τέταρτη ομάδα στην Ιταλία. Τι λέτε τώρα. Τι είναι τέταρτη ομάδα στην Ιταλία. Ναι. Στην τωρινή βαθμολογία, λες. Ναι. Ποιες είναι οι μεγάλες ομάδες στην Ιταλία, ρε φίλε. Η Μίλαν, η Γιουβέντους. Ναι. Η Ίντερ, η Νάπολη. Ναι. Η Ρώμα. Η Αταλάντα πού τη βάζεις. Ακριβώς μετά από αυτές. Τι μετά βρε, τίποτα δεν πήρε η Αταλάντα στην Ιταλία. Αφήνεις την Τζένοα, αφήνεις την Πολόνια, αφήνεις όλες τις ομάδες που πήραν από 6-7 πρωταθλήματα. Η Τζένοα 9. Σόπα ρε, 9. Για τώρα 9. Μιλάμε. Μυρωδιάς είναι αυτός, εξαιρετικό. Για τώρα λέει μιλάμε, αυτά για τα χρόνια. Για τώρα, εσύ Τζόρταν, το στάτους τώρα σήμερα ρε, το στάτους μόλις τελειώσει η χρονιά μπορεί να είναι έκτη αυτή.
Τι λέει, τι τώρα, το τώρα συνεχίζεται, δεν τελείωσε. Εσύ που ξέρεις από Ιταλία, Σιδράμα, ξέρεις. Εσύ που ξέρεις από Ιταλία, ρε Μυρωδιά, τώρα. Στη Ζάκηδο είχατε Ιταλία εκεί απέναντι, την είχες. Στη Βροντού ξέρεις ότι υπάρχει Ιταλία. Μυρωδιά, συζάγεται. Προσβάλλεις και όμως ο μέσος μαθητής της Βροντού στη γεωγραφία έχει 18. Με την κλίτσα. Ήρθες να μας κάνεις μάθημα με την κλίτσα. Μα δεν ξέρεις, τρως ανώτρος. Σανότρος εσύ ρε, εσύ τροζάνο. Που σε έχουν πιάσει μίτσο. Εμένα. Και πιστεύεις ότι έχεις ομαδάρα ρε κορόιδο. Ομαδάρα έχω, βέβαια έχω. Καθόταν η ΑΕΚ σήμερα και είχανε για τσάσε σύμμαχοι. Και λέει όποιος είναι πιο κοντά στον Ολυμπιακό θα κερδίσει μήπως. Και καταφέρουμε με όλα αυτά που κάνουμε να του το πάρουμε. Τρως το σανό, καλά το τρως, έλα δεν πειράζει. Σανότρος εσύ. Έλα δεν, εντάξει. Τελικά, ερώτηση. Άιδε. Λοιπόν, Γιάννη, αισθάνεσαι ήσυχος με το συν 10 ή φοβάσαι μήπως να μπορεί να γίνει τίποτα από εδώ και πέρα με τον ΠΑΟΚ. Αισθάνεσαι δηλαδή ότι πλησιάζει ο ΠΑΟΚ κίνδυνο για το πρωτάθλημα ή το θεωρείς? Κοίταξε, που να πλησιάσει, ό,τι και να κάνει, εμείς 6 νίκες που θέλουμε ακόμα θα τις κάνουμε. Πού θα τις κάνετε, με ποιον, με τον Παναθηναϊκό? Ναι, αμέ με όλους. Με τον ΠΑΟΚ θα κάνεις νίκες? Έχει στείλει ο αλήτης. Βέβαια. Σιγά την ομάδα που έχεις, ρε κακομύρη. Θα σε δω σε 2 εβδομάδες. Ρε κακομύρη. Θα σε δω σε 2 εβδομάδες. Κακομύρης εσύ είσαι. Βρε ατυχή. Ατυχή, τι είναι αυτό. Τι να μας πεις για τη ζωή σου να πούμε. Εγώ, όλα τα χρόνια κλάμα και κλάμα και είσαι αδικημένος. Είμαι αδικημένος, δεν είμαι αδικημένος. Όγδος ήσουνα και σου κλέβαμε το πρωτάθλημα κακομύρη. Τα κλέβατε, τι ξέχασες. Όγδος και σου κλέβαμε το πρωτάθλημα ρε κακομύρη. Τα είπε ο Γιαννακόπουλος και το παιδί μου το κλέβω λέει άμα είναι να το πάρω. Θυμάσαι. Ναι. Ποιος Γιαννακόπουλος, τι λέει αυτός? Αυτός εκεί που έπαιρνε τα πέναλτι. Τώρα με το κύπελο τώρα, τι γίνεται με τους αγώνες? Γιατί δεν έχει ημερομηνία ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει ημερομηνία, έχει πρόβλημα τώρα. Ναι, δεν έχει ημερομηνία καινή. Άμα συνεχίσει ο ΠΑΟΚ μέχρι τον τελικό, κύπελο δεν θα γίνει. Τι ποιο τελικό? Εκεί που δεν μπορείτε να πάτε ποτέ εσείς. Ρε, μιλάς τώρα για αυτό το που παίζουν όλοι οι χωριάτες. Εγώ Γιάννη θέλω να αναρρώσεις πρώτα. Ναι, δεν θέλω να πω κι άλλα, να πούμε μη σε επιβαρύνω, δεν θέλω, να αναρρώσεις θέλω. Γιατί τι έχω? Σε βλέπω κομμένο ρε παιδί. Σαν τραγουδιστής σε πανηγύρι στο ξηρόμερο το Λακαρνανίας λέει. Μια χαρά είμαι. Μακάρι. Στο ξηρόμερο το Λακαρνανίας. Εκεί στον τελικό που δεν απας ποτέ εσύ. Τι έπαθες ρε Μάριε? Τι έπαθες ρε? Ο Μουστάκας νόμιζε... Διαβάζει εδώ κάτι μηνύματα, πάλι τα δικά του να πούμε. Έρχονται μηνύματα, σ' αποθεώνουνε Γιάννη. Ναι. Ρε Τζόρνταν, πριν 5 λεπτά ήταν λέει καφενές η Μαρσέη. Τώρα είναι ομαδάρα με το Μαλάτο. Ναι ρε, μας δεν πραγματικά να... Αλλά ακούστε τώρα τα ελληνικά μου. Πρέπει να τα καταλαβαίνει κάποιος. Λέω σαν σύλλογος τώρα, είναι μεγάλος σύλλογος η Μαρσέη, δεν είναι κανένας μικρός. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση τώρα είναι καφενείο ρε παιδί μου μέσα η ομάδα, πώς το λένε. Δεν είναι οικογένεια η ομάδα. Η Μαρσέη. Άρα ξέρεις από το εσωτερικό της Μαρσέη. Ξέρω ότι δεν πάει καλά στα αποδυτηρία. Δεν έχει καλά. Πρόβλημα στα αποδυτηρία. Ακριβώς. Γι' αυτό λέω καφενείο. Αυτό δεν το έχει αποκαλύψει ρε φίλε ούτε η ΩΝΣ, ούτε το ΩΝΣ το γαλλικό. Ψάξω και να δεις πόσο μπροστά είμαι εγώ. Ούτε η France Football. Ούτε η Equipe. Ούτε η France Football. Δηλαδή, ψάξτε το να δείτε πόσο μπροστά είμαι εγώ. Ή αν θέλετε πόσο πίσω είστε εσείς. Τι θα το ψάξω. Καλά, εσύ είσαι άστα. Βέβαια ευχαριστούμε φίλε. Για τα πανηγύρια. Εγώ είμαι άστα, εσύ είσαι βράστα. Για τα πανηγύρια είσαι κακομύρη. Έλα, πέρα, κακομύρη, άντε. Τι ώρα κοιμάται. Κακομύρη. Τι ώρα κοιμάται. Και σε 10 χρόνια έτσι θα κλαις. Λοιπόν, καλό σας βράδυ. Να σε καλά, Γιάννη. Ευχαριστούμε. Γερός και δυνατός. Και σύντομα σε θέλουμε με Skype να πούμε για όλη την εκπομπή να σε έχουμε στην παρέα μας όταν με το καρό έτσι δυναμώσεις κι άλλο. Θα το κανονίσουμε. Τέλεια. Καλό βράδυ, Γιάννη. Ευχαριστούμε. Βιταμίνες να παίρνεις. Κομμένος ακούω. Άγιε, καλώς είμαστε τον Άγιο Πέτρο. Ναι. Κάντε κανένα like, ρε. Τόσα άτομα κάνουν. Πάμε κανένα like. Κάντε like. Να τρως βιταμίνες, να παίρνεις βιταμίνες. Κομμένος σε βλέπω.